14 λεπτά παιχνιδιού. Ένα 1-0 παραμένει στη Γαρύπα. Κατσουλάκης. Μπάλα out, δεν προλαβαίνει ο Δημήτρης. Δεν προλαβαίνει ο Δημήτρης. Θεωρεί ότι νωρίς παρακολουθούνται οι συμπαίκτες του από τη διεκδίκηση της μπάλας. Αυτό μεταφράζουμε στα λεγόμενά του. Στραματισμός. Καουκάκης είναι. Δείχνει να υποφέρει το παιδί. Συκλέψαμε και μια συνομιλία του παίκτη του χώρου με τον προπονητή του. Θα βγει ο Καουκάκης για τις πρώτες βοήθειες. Στο πόδι έχει βρει. Στο Βασάκης. Φοβασταζόμενος από τον Καλανάκη και τον γιατρό του αγώνα, ο Καουκάκης αποχωρεί. Για τις πρώτες βοήθειες θα δούμε αν θα μπορέσει να συνεχίσει. Θα τον δει ο γιατρός του αγώνα. Θα είναι σημαντική απώλεια για τον αγώνα. Φραγιαδάκης, ένα fair play βέβαια. Για ρήπα, Μαματζάκης. Μπάλα έδωσε στον πόρο. Πόρος, εξαιρετική ομάδα. Λες και η μπάλα σήμερα δεν θέλει να μπει. Θεία δίκη, εγώ με την αίσθηση. Θα το λέγαμε, δύο δοκάρια σε τόσο σύντομο διάστημα. Δεν μπορείς να εξηγήσεις αλλιώς. Δεύτερο δοκάρι για τον Πόρο. Το σκορ το έχει Γαρύπα όμως 1-0. Είναι πάρα πολύ νωρίς βέβαια. 16 του αγώνα. Ο Πόρος έχει δείξει μέχρι τώρα παρουσία του στο πρωτάθλημα. Με εξαιρετική ομάδα, απέκλεισε στο κύπελο ομάδα ανώτερης κατηγορίας. Αστείωνα. Ο Κάκης, εδώ. Να δούμε. Λίγο αντιψυχτικό εδώ για το σταγόνα, να δούμε όμως. Εδώ τι. Έμεσο, υπόδειξη. Τι είναι εδώ, έμεσο, σωστά, ο κύριος Βασάκης δεν είδα τη φάση, διαζώσεις την είδαμε, γύρισε την μπάλα, έμεσο για τη Γαρύπα, είπαμε σήμερα κάποιο χέρι προστατεύει την αιστεία του Ζαμπουλάκη. Ρεφερί, γιατί δεν τον κοροϊδεύει, έχει κι άλλο στο βίντεο πάνω. Σιγά να μην το δώσω. Δεν το όχι.